Τα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί τέθηκαν επιτάπητος κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας. Η Ένωσή μας πραγματοποιεί την ετήσια Γενική της Συνέλευση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Μαζεύτηκαν οι συνάδελφοι να μας γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους, να τα επεξεργαστούμε, να δώσουμε ένα ψήφισμα στην κυβέρνηση, να ασχοληθεί επιτέλους και αυτή με τα προβλήματα. Τα προβλήματα των αστυνομικών είναι πάρα πολλά. Μέχρι που αναρωτιέμαι αν υπάρχει λόγος ύπαρξης του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Έχουμε χάσει τα πάντα. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε, φωνάζουμε, δεν μας ακούει κανένας. Με έστολες διαμαρτυρίες και αντί να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη, ίσα ίσα αποκομούμε μόνο τιμωρίες. Οι συνάδελφοι ταλαιπωρούνται. Κάθε μέρα έχουμε 2 μήνες με το Αιγίνιο. Κάθε μέρα φεύγει η Δημηρία και οι όποιοι πάνε στη Χαλκιδική. Οι συνάδελφοι κάνουν 15 ώρες υπηρεσία. Πολεμάμε σχεδόν καθημερινά. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα είναι εδώ με πραγματικά πειρά και η ανταμοιβή είναι να μην παίρνουμε ούτε καν να χαρακτηρίζεται η εργασία μας επικίνδυνη. Ο μισθός μας να έχει φτάσει στον πάτο. Οι συνάδελφοι περισσότεροι να είναι χρεωμένοι. Κάποιοι να μην παίρνουν ούτε 1 ευρώ μισθοδοσία. Να έχουμε και αρνητικές μισθοδοσίες. Δεν έχω σκεφτεί κανέναν συνάδελφο πώς θα συντηρήσει την οικογένειά του, πώς θα σπουδάσει όλα τα παιδιά του, πώς θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ, πώς θα πληρώσει τα δάνειά του. Μας έχουν φτάσει στο προχώρητο. Και απέναντίας, αντί αυτού, βλέπουμε να χαρίζουν θαλασσοδάνεια που έχουν δώσει τα κόμματα με υπουργικές αποφάσεις νύχτα ή να νομιμοποιούν το φαγγελάκι. Δηλαδή να βάζουν σε υποψίες και σε σκέψεις και κάποιους άλλους εργαζόμενους να σκέφτονται μήπως χρειάζεται να πάρουν το φαγγελάκι, αν είναι δυνατόν. Έλεος πια, ας κοιτάξουν τα πραγματικά προβλήματα. Στις συνεχείς μειώσεις στους μισθούς των αξιωματικών της αστυνομίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Χρήστος Φωτόπουλος. Τα ζητήματα δεν είναι μόνο οικονομικά, που εκεί θα πάει κατά δυο όλο το σύστημα. Σας μιλάω ειλικρινά, από το 2015 και μετά, οι συντάξεις μιλάμε για το συνεργεία. Θα είναι το μισό της ενέργειας. Θέλετε να το καταλάβετε, θέλετε μην το καταλαβαίνετε. Γιατί πολύ πρεμούρα για αποχώρηση. Αλλά να έρθετε να μου πείτε μετά από το 2015 ότι με 400 ευρώ το μήνα να δούμε πώς θα ανταπεξέλθετε. Και αν θα είναι αυξανόμενες οι υποχρεώσεις, αν θα είναι μειούμενες. Στις αγωγές που κατατέθηκαν κατά του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Πιερίας, κ. Δημήτρης Αδαμόπουλος. Είμαστε μαζί σας, συνεχίστε την προσπάθεια. Αντιμνημονιακά κινούμεθα αυτή τη στιγμή σαν Σύνδεσμος Αποστράτων στην Πιερία. Κάνουμε αγωγές τόσο κατά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ήδη έχουμε φτάσει σχεδόν στις αιτήσεις θεραπείας όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης σε ένα ποσοστό σχεδόν όλων των αποστράτων, αστυνομικών πυροσβεστών και λιμενικών. Παράλληλα, οι ενστάσεις και οι εφέσεις τόσο στο πρώτο κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου όσο και στο τρίτο κλιμάκιο που έχουν άμεση αρμοδιότητα κατά του μνημονίου